Τα νέα όπως συμβαίνουν όταν συμβαίνουν. 984. Κυρίες και κύριοι, καλό σας μεσημέρι. Ο πρόεδρος της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, δήλωσε ότι αναμένει από τη Ρωσία να εντείνει τις επιθέσεις της στη χώρα του, καθώς το Κίεβο περιμένει την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης αυτή την εβδομάδα σχετικά με την αποδοχή της Ουκρανίας ως υποψήφιας χώρας. Η επικεφαλής της Κομισιόν, Ούρσουλα Φοντερ Λάιεν, εμφανίστηκε βέβαιη πως θα δοθεί επίσημα στην Ουκρανία καθεστώς χώρας υποψήφιας προς ένταξη εν ώψη της Συνόδου Κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης στις Βρυξέλλες την Πέμπτη και την Παρασκευή. Τα κράτη-μέλη προς το παρόν τουλάχιστον να έχουν ενιαία προσέγγιση ως προς την εισδοχή της Ουκρανίας και της Μολδαβίας. Παράλληλα, η κυβέρνηση της Αυστρίας ζητεί να δοθεί καθεστώς χώρας υποψήφιας προς ένταξη στη Βοσνία-Ερσεγοβίνη, ενώ η Ρουμανία πιέζει υπέρ της Γεωργίας. Στο μεταξύ, το Κοινοβούλιο της Ουκρανίας ψήφισε την Κυριακή δύο νόμους που θα θέτουν αυστηρούς περιορισμούς στα ρωσικά βιβλία και μουσική, καθώς το Κίεβο προσπαθεί να σπάσει πολλούς πολιτιστικούς εδεσμούς μεταξύ των δύο χωρών μετά την εισβολή της Μόσχας. Σε αναζήτηση λύσης σήμερα για τα σιτηρά που μένουν αποκλεισμένα στα λιμάνια της Ουκρανίας βρίσκονται οι Υπουργοί Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πάνω από 20 εκατομμύρια τόνοι σιτηρών παραμένουν μπλοκαρισμένοι στις ιταποθήκες της Ουκρανίας, αφότου εισέβαλε στην επικράτειά της η Ρωσία στις 24 Φεβρουαρίου και επέβαλε αποκλεισμό στα λιμάνια τους. Τόσο η Ουκρανία όσο και η Ρωσία συγκαταλέγονται στους μεγαλύτερους εξαγωγείς σιτηρών παγκόσμια. Η Μόσχα αποποιείται κάθε ευθύνη, επιρρύπτει την ευθύνη στη Δύση και στις κυρώσεις που επέβαλε για τις ελλείψεις σιτηρών που οδήγησαν σε αλματοδιάυξηση των τιμών των τροφίμων εν μέσω προειδοποιήσεων των Ηνωμένων Εθνών ότι οι φτωχότερες χώρες που εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές για να θρέψουν τους πληθυσμούς τους είναι αντιμέτωπες με απειλή μαζικού λοιμού. Ως μία από τις ισχυρότερες αμυντικές σχέσεις της Αμερικής στην Ευρώπη, χαρακτηρίζει τη σχέση Ηνωμένων Πολιτειών Ελλάδας ο νέος πρέσβης των ΗΠΑ, Γιώργος Τσούνης, σε συνέντευξή του στην Καθημερινή. Περιγράφει αναλυτικά την προσωπική δέσμευσή του αλλά και την ευρεία διακομματική συνένεση που υπάρχει στην Ουάσιγκτον για τη διατήρηση και την περαιτέρω ενίσχυση της εξαιρετικής σχέσης και συνεργασίας των δύο χωρών. Αναφερόμενος στην Τουρκία, επαναλαμβάνει με σαφήνεια την πάγια θέση του State Department ότι η κυριαρχία των ελληνικών νησιών δεν αμφισβητείται και πρέπει να γίνεται σεβαστή και να προστατεύεται, όπως και η εδαφική ακεραιότητα και η κυριαρχία όλων των χωρών. Προτρέπει να αποφεύγεται η ρητορική που αυξάνει τις εντάσεις και λέει ότι σε αυτή τη συγκυρία απαιτείται ψυχραιμία, ενότητα και αυτοσυγκράτηση σε ηγετικό επίπεδο για τις επενδύσεις σε όλους τους τομείς και την αυξημένη συνεργασία στο νέο ενεργειακό τοπίο. Αναφέρει ότι όταν οι δύο χώρες συνεργάζονται, επωφελείται όλη η περιοχή. Ανάλογα με το λίγοντα αριθμό του αφημί, υποβάλλονται από την Παρασκευή το βράδυ οι αιτήσεις στην πλατφόρμα Power Pass. Η είσοδος γίνεται με τους κωδικούς του τάξης και το μόνο που χρειάζεται να κάνουν οι αιτούντες είναι να γράψουν το IBAN του τραπεζικού λογαριασμού που θα πιστωθούν τα χρήματα. Όσοι θέλουν να δηλώσουν αλλαγή κυρίες κατοικίες θα πρέπει να επισκεφθούν την ειδική πλατφόρμα του τάξης. Το οικονομικό επιτελείο εκτιμά ότι οι αιτήσεις θα ξεπεράσουν τα 6 εκατομμύρια. Το άνοιγμα της πλατφόρμας για την αντικατάσταση ηλεκτρικών συσκευών αύριο Τρίτη, 21 έκτου, αρχικά για τα αφημί που λήγουν σε 01 και 2 και κατόπιν για τα υπόλοιπα, ανακοίνωσε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Κώστας Κρέκας. Κάθε νοικοκυριό που εντάσσεται στο πρόγραμμα επιδότησης θα έχει τη δυνατότητα να αντικαταστήσει έως και 3 ηλεκτρικές συσκευές μέχρι 2 κλιματιστικά, ένα ψυγείο και ένα καταψύκτη για την κυρία ή τη δευτερεύουσα κατοικία, ιδιοκτήτη ή μισθωμένη. Επίσης, όσοι δικαιούνται να πάρουν την επιδότηση θα πρέπει μέχρι τις 16 του Σεπτέμβρη να αγοράσουν τις νέες συσκευές, ενώ υπάρχει προθεσμία μέχρι τις 30 του Σεπτέμβρη και για την απόσυρση των παλαιών. Αισιόδοξος για την εξέβρεση του απαραίτητου δημοσιονομικού χώρου που θα επιτρέψει την κατάργηση το 2023 της εισφοράς αλληλεγγύης για τους συνταξιούχους και τους εργαζόμενους. Στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, δηλώνει ο Υπουργός Οικονομικών Χρήστος Θεϊκούρας. Για την έξοδο από την μεταμνημονιακή υποπτία, επισημαίνει πως μετά από 12 χρόνια κλείνει ένα επώδυνο κεφάλαιο για την Ελλάδα και η χώρα μας επιστρέφει στην ευρωπαϊκή κανονικότητα. Ενώ εκτιμά πως θα έχει θετικό αντίκτυπο στις αγορές, στους επενδυτές και φέρνει πιο κοντά την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας. Συνολικά 58 εκατομμύρια ευρώ θα καταβληθούν σε πάνω από 71.000 δικαιούχους την εβδομάδα 20 με 24 Ιουνίου στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών από τον ΙΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης. 1η Ιουλίου ξεκινάει η εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας, την οποία χαρακτήρισε ως
ψηφιακό εργαλείο, το οποίο στηρίζεται στην απόλυτη εγγύηση για το σεβασμό του ωραρίου και των υπερωριών των εργαζομένων από το Ηράκλειο, ο Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων Κώστας Χατζηδάκης. Αναμενόμενη και λογική χαρακτήρισε την αύξηση των κρουσμάτων κορονοϊού που παρατηρείται τις τελευταίες ημέρες στη χώρα μας η πρόεδρος της ΕΙΝΑΠ Ματίνα Παγώνη. Είπε ότι οι εξάρσεις και οι υφέσεις θα συνεχίσουν τις επόμενες ημέρες και πως αυτό που έχει σημασία είναι πως θα κινηθούν οι δείκτες των θανάτων και των διασωληνωμένων. Ήταν αναμενόμενο, πρόσθεσε το παραπάνω, καθώς βγάλαμε τις μάσκες, χαλαρώσαμε τριήμερα, τετραήμερα εκδρομές. Λογικό είναι ότι θα συνεχίσουν με εξάρσεις και υφέσεις τις επόμενες ημέρες. Ανέφερε επίσης ότι τις τελευταίες ημέρες εντοπίζονται οι παραλλαγές 4 και 5 του κορονοϊού στην Αττική αλλά και σε πολλές πόλεις της Κρήτης. Η παραλλαγή 4 είναι πιο μεταδοτική και ενδέχεται να έχει πιο βαριά συμπτώματα, καθώς ασθενείς στους οποίους χορηγείται αντιοικιαγωγή και επιστρέφουν στα σπίτια τους κάνουν πυρετούς ακόμα και 40, με αποτέλεσμα να φοβούνται και αμέσως να επικοινωνούν με τους γιατρούς τους. Με 24ωρη απεργία στην περιφέρεια και στάση εργασίας από τις 8 έως τις 3 στην Αττική, συνεχίζει ο κλάδος των υγειονομικών, νοσηλευτές αλλά και η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομιακών Γιατρών Ελλάδας τις κινητοποίησεις τους την Τετάρτη 22 Ιουνίου. Συγκέντρωση στην 7η ΥΠΕ διοργανώνει το Σωματείο Εργαζομένων του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου. Επιπλέον 100 εκατομμύρια ευρώ θα δοθούν για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα από ευρωπαϊκούς πόρους, επισημαίνει σε ανάρτησή του στο Twitter ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Γιάννης Οικονόμου. Την ενεργοποίηση των δικαιωμάτων για να μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση με τους κωδικούς της ενεργοποίησης και να ενταχθούν στο νέο πρόγραμμα αναμπέλωσης που θα χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, περιμένει το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Την απάντηση αυτή είχε από το Υπουργείο σε επικοινωνία του με αρμόδιους παράγοντες ο Αντιπρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Ηρακλείου, Μύρων Χιλτζάκης. Στο μεταξύ θα έχει ολοκληρωθεί και η σχετική μελέτη που έχει ανατεθεί, όπως είπε, στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ώστε να μπορέσει να προχωρήσει το πρόγραμμα αυτό που φαίνεται να βρίσκεται σύμφωνα με τον ίδιο σε καλό δρόμο σε μια περίοδο που διαπιστώνεται διαρκής μείωση του κριτικού αμπελώνα. Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την υλοποίηση του πολυδύναμου περιφερειακού ιατρείου Κοκκίνη Χάνη Γουρνών που θα καλύψει πλήρως τις ανάγκες της ευρυτέρης περιοχής σε παροχές πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Δήμος Χερσονήσου και η Υγειονομική Περιφέρεια Κρήτης βρίσκονται σε ανοιχτή γραμμή επικοινωνίας για να μπει άμεσα σε υλοποίηση το πάγιο αυτό αίτημα πολλών ετών στην ευρύτερη περιοχή. Σε κοινοβουλευτική παρέμβαση αναφορικά με το πρόβλημα των εκπαιδευτικών που κινδυνεύουν για δεύτερη φορά να χάσουν το διορισμό τους λόγω προβλήματος κατά την πληρωμή του παραβόλου των 3 ευρώ, προχώρησε ο βουλευτής Ηρακλείου Σωκράτης Βαρδάκης με τη συνυπογραφή 37 βουλευτών του ΣΥΡΙΖΑ, καταθέτοντας αναφορά προς τους υπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Εσωτερικών, την ανακοίνωση της Επιτροπής Αγώνα Εκπαιδευτικών λόγω παραβόλου. Σύμφωνα με την ανακοίνωση, μέχρι στιγμής δεν υπήρξε καμία ενέργεια για την έλυση του προβλήματος, όπως και πέρυσι. Με αποτέλεσμα, μεγάλους αριθμούς εκπαιδευτικών στερούνται εδώ και 2 χρόνια την εργασία τους εξαιτίας μιας έλλειψης του ηλεκτρονικού συστήματος κατάθεσης των αιτήσεων που δεν προειδοποιούσε ούτε ενημέρωνε εγκαίρως τον υποψήφιο για την έλλειψη πληρωμής του ηλεκτρονικού παραβόλου αξίας 3 ευρώ. Χαρακτήριζε μάλιστα επιτυχή την αίτηση, ενώ ουσιαστικά υπήρχε η εκκρεμότητα της πληρωμής. Η ΔΕΗ ανακοίνωσε ότι θα πραγματοποιηθεί η γενική διακοπή υδροδότησης στη δεξαμενή της Κελιθέας, προκειμένου να αποκατασταθεί η ζημιά στο τροφοδοτικό αγωγό ίδρυυσης της δεξαμενής. Η ζημιά εκτιμάται ότι θα έχει αποκατασταθεί μέχρι αύριο Τρίτη, 21 Ιουνίου, αργά το απόγευμα. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι η Πρασά και η Καλυθέα. Καλέσμα σε σύσκεψη σωματείων και κοινοφολών φορέων στα Χανιά εναντίον στις διώξεις σε βάρος συνδικαλιστών φοιτητών απευθύνουν οι φοιτητικοί σύλλογοι για την Τετάρτη 22 Ιουνίου στο Πολυτεχνείο. Εξαρθρώθηκε από την αστυνομία στο Ηράκλειο ομάδα με δράση στην κατεπάγγελμα τοκογλυφία και εκβίαση. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 10 ατόμων, από τους οποίους συνελήφθησαν 8 άτομα, 4 Έλληνες και 4 αλλοδαποί. Κατασχέθηκαν 22.170 ευρώ, 12 γεωταχή αυτοκίνητα, πλήθος επιταγών συναλλαγματικών λοιπόν αξιόγραφων, καθώς επίσης και τιμολογίων και λοιπόν παραστατικών, όπως και αναβολικά σκευάσματα. Στις φυλακές
Χανίων, από σήμερα ο 44χρονος κατηγορούμενος για το φωνικό που σημειώθηκε το απόγευμα της περασμένης Κυριακής 12 Ιουνίου στο Αργουλιόμηλο ποτάμου. Ο καθομολογία δράστης του εγκλήματος εμφανίστηκε μετανιωμένος που αφαίρεσε μια ανθρώπινη ζωή. Συναγερμός για την εξαφάνιση 80χρονης τουρίστριας από την Αυστρία στην Ιεράπετρα. Είχε μεταβεί στην μεγάλη παραλία του Αγίου Ιωάννη Γιαμπάνιου αργά χθες βράδυ και εκ τότε δεν έχει επιστρέψει στο δωμάτιό της. Δηλώθηκε η εξαφάνισή της στο λιμεναρχείο και τις τοπικές αρχές και αμέσως ξεκίνησε η επιχείρηση αναζήτησης. Συνελήφθησαν 10 λουδαπί για πλαστογραφία πιστοποιητικών στο αεροδρόμιο Ηρακλείου. Επιχείρησαν να ταξιδέψουν με πλαστά ταξιδιωτικά έγγραφα προς Ελβετία, Γερμανία, Γαλλία, Ισπανία και Βέλγιο. Κατατέθηκε το πόρισμα των ιατροδικαστών για τα αίτια θανάτου των δύο κοριτσιών σήμερα Δευτέρα 20 Ιουνίου στην Πάτρα. Σύμφωνα με αυτό, ο θάνατος των δύο παιδιών της οικογένειας, δασκαλάκι, οφείλεται σε ασφυξία από ανθρώπινο χέρι. Οι δύο ιατροδικαστές αποφάνθηκαν ότι υπάρχει κοινή αιτία θανάτου και των δύο κοριτσιών. Σεισμική δόνηση 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε τις πρωινές ώρες στην Κάρπαθο. Το επίκεντρό του ήταν 21 χιλιόμετρα νότια-νοτιοδυτικά της Καρπάθου με εστιακό βάθος 51,1 χιλιόμετρα σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο Αθηνών. Παγκόσμια ημέρα προσφύγων, 20 Ιουνίου, τιμή στη δύναμη, στο κουράγιο και στην επιμονή εκατομμυρίων ανθρώπων σε όλο τον κόσμο που αναγκάστηκαν βία να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, όπως σημειώνουν οι διεθνείς οργανισμοί. Τριμερή συνάντηση Ελλάδας, Κύπρου και Αρμενίας για θέματα αποδήμων θα συγκληθεί στην Πάτρα την Παρασκευή 24 του μήνα. Τη φιλοξενούσα ελληνική πλευρά θα εκπροσωπήσει ο Υφυπουργός Εξωτερικών Ανδρέας Κατσανιώτης. Θα υπογραφεί μνημόνιο συναντήληψης. Πρώτη αλλά χωρίς απόλυτη πλειοψηφία μετά και το δεύτερο γύρο εκλογών, η παράταξη μαζί του Προέδρου Εμμανουέλ Μακρόν στη Γαλλική Εθνοσυνέλευση, που εισέρχεται σε φάση γονιόδους αναζήτησης συμμαχιών ώστε να εξασφαλίσει τις απαραίτητες 289 έδρες για να μπορέσει να κυβερνήσει τη χώρα. Η Γαλλίδα Πρωθυπουργός Ελιζαμπέτ Μπόρν, κάνοντας λόγο για αποτέλεσμα το οποίο ενέχει κινδύνους για τη χώρα, που όμως θα γίνει σεβαστό, δήλωσε πως η παράταξη Μακρόν ως κεντρική πολιτική δύναμη πιάνει δουλειά από σήμερα με σκοπό να προσεγγίσει πιθανούς εταίρους, επιδιώκοντας για το κοινοβούλιο μια πλειοψηφία δράσης με ποικίλες ευαισθησίες ώστε να διασφαλιστεί η σταθερότητα της δεύτερης μεγαλύτερης οικονομίας της Ευρωζώνης. 100 άμαχοι, μέλη της φυλής των Αμάρων, σκοτώθηκαν από ένοπλους στην Ορόμια της Αιθιοπίας, όπως ανέφεραν αυτόπτες μάρτυρες χθες Κυριακή. Οι δυτικές χώρες θα πρέπει να απομακρύνουν επιγόντως τους πιο ευάλωτους πρόσφυγες και μετανάστες που είναι εγκλωβισμένοι στη Λιβύη, σημειώνουν οι γιατροί χωρίς σύνορα σε έκθεσή τους, που δημοσιεύεται σήμερα και στην οποία προτείνουν να ανοίξουν νέοι ανθρωπιστικοί διάδρομοι. 13 κρούσματα χολέρας καταγράφηκαν στο Ιράκ, καθώς σημειώνεται αναζωπήρωση της μολυσματικής ασθένειας που για την ώρα δεν έχει προκαλέσει κάποιο θάνατο, όπως ανακοίνωσαν οι υγειονομικές αρχές. Σεισμική δόνηση τέλους 6 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ καταγράφηκε σήμερα στην Ανατολική Ταϊβάν, όπως ανακοίνωσε το Αμερικανικό Σεισμολογικό Ινστιτούτο. 984. Νέα και σπορτς στην ώρα τους. Άλλαξε η σκητάλη στην Προεδρία του Γιώχτα με τη χθεσινή συνεδρίαση που έγινε στις Αρχάνες. Νέος πρόεδρος ανέλαβε και επίσημα ο Μύρον Χιλετζάκης, αντικαθιστώντας τον Νίκο Μπουνάκη. Σπουδαία επιτυχία για την ελληνική καλλιτεχνική κολύμβηση, καθώς η Ευαγγελία Πλατανιώτη κατέκτησε το χάλκινο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα, το πρώτο για τη χώρα μας. 984. Ο καιρός. Καύσωνας από την Τετάρτη στη χώρα. Η μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας προβλέπεται να φτάσει κατά τόπους στους 40 με 41 βαθμούς Κελσίου. Η πλέον ζεστή μέρα φαίνεται να είναι η Πέμπτη. Οι θερμές αερίες μάζες στο διάστημα Πέμπτη Παρασκευή που θα προκαλέσουν τη σημαντική αύξηση της θερμοκρασίας αναμένεται να συγκρουστούν με πολύ πιο ψυχρές που θα κατηφορήσουν από τα Βόρεια Βαλκάνια με αποτέλεσμα να προκληθούν βίαιες καταιγίδες στα βορειοανατολικά τμήματα της χώρας. Μιας και σε μια πρώτη ανάγνωση από τις απογευματινές ώρες της Πέμπτης, οι οποίες μέσα στην Παρασκευή ίσως μετακινηθούν νότιότερα και επηρεάσουν τμήματα του κεντρικού δυτικού Αιγαίου αλλά και της ανατολικής υπηρετικής χώρας, αναφέρει σε ανάρτησή του ο μετεωρολόγος Κλέαρχος Μαρουσάκης. Άστατος ο καιρός σήμερα, άνεμοι από βορειοδυτικές διευθύνσεις στα 4 με 6 μποφόρ και θερμοκρασία έως τους 31 βαθμούς Κελσίου.
Κυρίες και κύριοι, στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον 984 στο στούντιο Αγγέλα Δουλγεράκη και Κατερίνα Δασκαλάκη. Καλό μεσημέρι!